Πρώτο θέμα σήμερα. ΣΥΡΙΖΑ Channel στο φως η σκοτεινή διαδρομή των 3 εκατομμυρίων υπέρτιτλος. Αποκαλυπτήρια για τον Νίκο Παπά. Όλη η διαδρομή του χρήματος. Πόρισμα φωτιά της Τράπεζας Ελλάδος για τη ροή του χρήματος που διαψεύδει τους ισχυρισμούς του πρώην Υπουργού. Υποδιερεύνηση ο ρόλος της αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος, η οποία μάλλον δεν έκανε καλά τη δουλειά της ή δεν έκανε καθόλου τη δουλειά της, αν καταλαβαίνω καλά. Θα μας τα πείτε εσείς τώρα τι έχει προκύψει. Η εικονική συναλλαγή και πού κατέληξαν τα χρήματα της εταιρείας CCC. Το ίδιο θέμα, πρωτοσέλιδο μονόστιλο στην εφημερίδα Καθημερινή, ένας τίτλος υπόμνημα από τον Νίκο Παπά. Προανεκριτική, δεν θα εξεταστεί ο ίδιος. Ναι. Γίνεται αυτό, λοιπόν, να στείλει ένας πρώην υπουργός υπόμνημα. Θα σας πω τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Εμείς ολοκληρώσαμε την εξέταση των μαρτυρών. Είναι περισσότεροι μάρτυρες από όσο εξέταση η εισαγγελία. Και τώρα ο κύριος Παπάς έκανε επιλογή του δικαιώματος που είχε ως ύποπτο από τον κώδικα ποινικής οικονομίας. Δεν θα παραστεί να απαντήσει σε ερωτήσεις στο μέλλον της Επιτροπής και θα μας στείλει υπόμνημα, είπε. Αυτό βέβαια ποινικά έχει το δικαίωμα να το κάνει ο κύριος Παπάς. Πολιτικά οφείλω να πω εγώ ότι θα περίμενα από τον πρώην Υπουργό να έρθει και να απαντήσει. Και κύριε Πορτοσάλτε, θα πω κάτι απλό για να το καταλάβει και ο πιο φανατικός που ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ και μας ακούει. Εγώ μία ερώτηση έκανα στον κύριο Παπά, όχι δεύτερη ερώτηση. Έχει φέρει κάποια SMS ο κύριος Καλογρίτσας με κάποιες συνομιλίες του. Αυτά τα SMS δεν μας τα έφερε στο σύνολο ο κύριος Καλογρίτσας. Σε δύο κινητά βρίσκονται αυτά τα SMS. Στο κινητό του κύριου Καλογρίτσα και στο κινητό του κύριου Παπά. Φαντάζομαι ο κύριος Παπάς, εάν δεν έχει καμία εμπλοκή, δεν έχει φοβηθεί τίποτα και να πει: σας έφερε αυτές τις τρεις συνομιλίες ο κύριος Καλογρίτσας. Πάρτε το σύνολο των συνομιλιών μου με τον κύριο Καλογρίτσα. Δεν χρειαζόμαστε ούτε ερώτηση ούτε τίποτα. Να δούμε τις επίμαχες μέρες στα 3-4 SMS ανταλλαγή που μας έχει φέρει ο κύριος Καλογρίτσας και έχουν ένα περιεχόμενο πολύ σοβαρά αξιοποιήσιμο και σε πολιτικό και σε ποινικό επίπεδο, όπως θα το αξιολογήσουμε, να μας πει ο κύριος Παπάς: ορίστε, όταν εδώ πέρα αναφέρομαι στην εγγυητική επιστολή, κοιτάξτε τη συνέχεια του διαλόγου, λέω αυτά. Ναι. Άρα, ήτανε πολύ πέτσινος αυτός ο διαγωνισμός. Η σημασία, προσέξτε, γίνεται. Εγώ θα διαχωρίσω δύο στοιχεία. Στο ποινικό σκέλος θα μιλήσω με το πόρισμά μου. Στο πολιτικό σκέλος όμως δικαιώνεται αυτό το οποίο έλεγε η αντιπολίτευση από την πρώτη στιγμή, ότι υπήρξε μια αποδιγέτηση σε τέτοιο βαθμό που βλέπουμε συνομιλίες με άτομα που συμμετείχαν στο διαγωνισμό και προσπάθειες κάποιοι να πάρουν κανάλι και κάποιοι να μην πάρουν κανάλι. Τυχαίνει να είμαστε εδώ πέρα σε έναν χώρο ο οποίος ήταν μάλλον όχι των επιθυμιών να υπάρξει κανάλι. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό και σε πολιτικό επίπεδο. Έχει πολιτικές ευθύνες ο κύριος Παπάς. Πολιτικές ευθύνες δεν τίθεται θέμα της κυβέρνησης ότι υπάρχουν. Τώρα αξιολογούμε το ποινικό σκέλος. Εδώ λόγου χάρη που λέτε για τις διαδρομές και για το πόρισμα της Τράπεζας Ελλάδος, έχει μια σημασία τι. Ότι προκύπτει ότι η ίδια η Τράπεζα Αττικής, όταν ήρθαν τα συγκεκριμένα ποσά, τα έστειλαν ως ύποπτη συναλλαγή. Όταν κάτι στέλνεις ως ύποπτη συναλλαγή, δημιουργείται το ερώτημα. Η αρχή τα διερεύνησε. Από το πόρισμα που μας έφερε η Τράπεζα της Ελλάδος, βλέπουμε μόνο το σημείο ότι απεστάλησαν τρεις φορές μάλιστα από την Τράπεζα Αττικής, τρεις φορές με υπομνήματα. Προς την αρχή τη συγκεκριμένη δεν έχουμε καμία απάντηση στις αρχές. Εσείς τι θέλετε να ρωτήσετε, πώς ήταν αυτό το ποσό συνολικό? Αυτό προσέχετε, γιατί εδώ πέρα διερευνούμε διαφορετικά σημεία. Το ένα είναι 3 εκατομμύρια που έχει δώσει η εταιρεία CCC για να γίνει το κανάλι, που εκεί είτε είναι καθαρό είτε μη καθαρό το χρήμα, δημιουργεί τον προβληματισμό ότι μια εταιρεία που δεν φαίνεται και δεν μπορεί να δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, κατεβαίνει στο διαγωνισμό και εξετάζουμε με τα στοιχεία που έχουμε, αν κατέβει και εν γνώση του κυρίου και Παπά. Και αυτά τα χρήματα πήγαν στο ντοκουμέντο τελικά. Όχι, προσέξτε πώς έχουν πάει αυτά τα χρήματα. Αυτά τα χρήματα καταλήγουν και γυρνάνε πίσω στον κύριο Καλογρίτσα. Ο κύριος Καλογρίτσας έχει καταθέσει, και εκεί είναι η εμπλοκή του ντοκουμέντο, ότι με εντολή του κυρίου Παπά έδωσε 2.900 δικά του χρήματα για να γίνει το ντοκουμέντο, και με εντολή του κυρίου Παπά αυτά καταθέτει. Μεταφέρθηκε το ντοκουμέντο εν συνόλο στον κύριο Βαξεβάνη και έχοντας βάλει 2.9 στην πορεία πήρε πίσω αυτά τα 3 εκατομμύρια που επεστράφησαν. Άρα, για να ακριβολογούμε σε αυτά που λέμε, τα 3 εκατομμύρια από την πρώτη στιγμή, δεν χρειάζομαστε να το πω Τράπεζα της Ελλάδος, φαίνεται ότι έχουν γυρίσει τον κύριο Καλογρίτσα σε χρόνο αφού είχε εκδοθεί το ντοκουμέντο. Αλλά ο κύριος Καλογρίτσας λέει, και θα προσκομίσει και τα τιμολόγια, ότι είχε δώσει το ισόποσο για να γίνει το ντοκουμέντο και πήρε πίσω αυτά τα λεφτά. Και αυτά είναι προς απόδειξη βέβαια, αλλά σας λέω όλων των ισχυρισμών. Και υπάρχει και ένα μεγάλο ποσό
εκτός από τα 3 εκατομμύρια. Υπάρχουν τα 3 εκατομμύρια, ναι, τα οποία τα βλέπουμε. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και δύο άλλες ναι, αναφορές, οι οποίες γίνονται με επιχειρηματίες που ήρθε σε επαφή ο κύριος Καλογρίτσας κατά τα λεγόμενά του και κατά τους διαλόγους που αναφέρει με εντολή του κυρίου Παπά, προκειμένου ουσιαστικά να βρει χρήματα από εκεί για να κάνει το κανάλι. Αυτό όλο συνολικά εξετάζουμε. Πολιτικά είναι ξεκάθαρο η εμπλοκή της προηγούμενης κυβέρνησης στο πώς θα γίνει το τηλεοπτικό τοπίο. Τι θέλουμε τώρα εμείς, αν αυτό το υλικό που έχουμε εκτός από την πολιτική ευθύνη της τότε κυβέρνησης και προφανώς του αρμοδίου υπουργού, μεταφέρεται και σε ποινικές ευθύνες. Προφανώς είμαστε στο τέλος της διαδικασίας. Δεν μπορώ να τοποθετηθώ γιατί, όχι μόνο για λόγους κομψότητας ή ποινικής οικονομίας, γιατί περιμένουμε και το υπόμνημα του κυρίου Παπά, αφού ο ίδιος δεν θέλει να απαντήσει σε ερωτήσεις μας, να πότε δούμε τι θα λέει σε όλα αυτά. Πότε θα έρθει? Βάσει των προθεσμιών, έχει προθεσμία μέχρι την άλλη Τετάρτη. Μας είπε ότι θα το καταθέσει, δηλαδή είναι έτοιμος από ό,τι καταλάβαμε. Ωστόσο, έχει προφανώς δικαίωμα, γιατί εμείς σεβόμαστε πάντοτε έναν άνθρωπο που έρχεται, να πάρει όποια προθεσμία θέλει. Σας ευχαριστώ πολύ και πλέον καλημέρα σας.